Φίλε και φίλοι, χαίρετε! Άριστο Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024. Γεια! Yeah. 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 Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραίο θέμα σήμερα. Έχει σχέση με την αναβλητικότητα και ρωτάει μια φίλη αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της κούρασης των παιδιών στην εφηβεία, της εξα... εξόντωσης των παιδιών στην εφηβεία και της, και της αναβλητικότητας στην ενηλική ζωή. Είναι ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, ένα πολύ συλλεκτικό βίντεο που έχω για την αναβλητικότητα. Το έχω μαζέψει παλιότερα βίντεο που έχω κάνει για την αναβλητικότητα και γράφει. Μήπως όμως και αυτό το ότι σε όλη την παιδική και την εφηβική ηλικία αντί να χαρούμε έχουμε όλο αυτό τον όγκο εργασίας παίζει ρόλο ώστε όταν μεγαλώνουμε να καθόμαστε. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε πόση και τι είδους δουλειάς Πρέπει να έχει το παιδί ο έφηβος για να καταλάβουμε και τι ζημιά έχουμε πάθει όλοι. Και δεύτερος σκέλος, έχω προσέξει σε μένα, αν γνωρίσω άτομο που έχει ενσυναίσθηση και δημιουργεί, παίρνω δύναμη. Από μια τέτοια φιλική γνωριμία πήρα δύναμη και σπούδασα δεύτερη φορά πάνω σε τέχνη αυτή τη φορά. Και αυτός ο φίλος πέθανε μεγάλη ψυχική απώλεια. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι ελάχιστοι. Αυτό δηλαδή που εισπράττουμε όπω δίνουμε στου άλλου, αν είναι κούφιο, δεν βοηθιόμαστε. Πρέπει όμω να δίνουμε με την καρδιά μα να παίρνουμε κιόλα. Τώρα έχω μια φίλη που μοιράζουμε πράγματα και βοηθάει και από ό,τι μου λέει και εκείνη τη βοηθάω εγώ. Άρα λέει το πρώτο είναι αν η κούραση που έχουμε στην εφηβεία συμβάλλει στην αναβλητικότητα στην ελληνική ζωή. Αν από άλλου ανθρώπου, φίλου μα, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε κινητοποίηση για να μην είμαστε αναβλητικοί. Και το, τρίο, το τρίτο, για το, αυτό για το φόβο της αποτυχίας που λέτε, είστε πολύ σωστή και ευχαριστώ πολύ που το μοιράζεστε, διότι είναι τόσο ασυνείδητο σε μένα. Οπότε τα έχω κάνει όλα από την αρχή, σπάζοντας κανόνες και τεχνικές και ξανά μανά, έχω πετύχει και εκείνη τη στιγμή νιώθω στο σκοτάδι, αλλά έχω βγει πολλές φορές με δοκιμές λίγο διαφορετικές για να βρω τη σωστή ρύθμιση για αυτό που θέλω. Την τελευταία φράση την έγραψε επειδή έγινε πιο συνειδητό ο φόβο τη αποτυχία από το βίντεο αυτό που κάνατε. Σπάζοντα του κανόνε πάνω στην έρευνα, μαθαίνει και ας αποτύχεις. Άρα στην ουσία αυτό που ρωτάει είναι ε, πόσο ρόλο παίζει. Είναι δι, είναι δι, ερώτηση. Τριπλή. Ο φόβος της αποτυχίας, α, σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μας που μας εμπνέουν και στην ουσία αν το βαρυφορτωμένο πρόγραμμα και το εξοντωτικά κουραστικό των εφήβων παιδιών συμβάλλει στην αναπληκτικότητα, στην ενηλικίωση. Ναι, λοιπόν... Ε... Βασικά, η Φίλη εδώ προσπαθεί μέσω του δικού, της δικής της τάσης απέναντι στην αναβλητικότητα να γενικεύσει ε, τα δεδομένα αυτά και να θεωρεί, και θεωρεί μέσα από το ερώτημα της, η ερωτά μάλλον, αν ον, που, ε, αυτό που υποπτεύεται ισχύει καθολικά. Λοιπόν, να πούμε ότι η αναβλητικότητα μπορεί να σχετίζεται με πάρα λόγους. Δεν είναι μόνο παραγοντική είναι βασικά η συμπεριφορά αυτή, για να πούμε και τι εννοούμε, που κανείς δεν, δεν θέλει ή δεν μπορεί να, ολοκληρώσει μια εργασία ή μια απόφαση που έχει πάρει, ε, τη για την επόμενη ή για την επόμενη ή για την επόμενη. Πολλοί λόγοι είναι αυτοί που μπορεί να σχετίζονται με αυτήν τη στάση. Μπορεί να είναι ε, ψυχολογικοί, γιατί φοβάται κανείς να αντιμετωπίσει τις συνέπειες ή φοβάται γενικά να τα βάλει με κάτι δύσκολο. Πολλές φορές κάτι που είναι δύσκολο, επίπονο, αρνητικό. Ε, λέμε, αχ τώρα δε, δεν, έχω, δεν έχω το κουράγιο να ασχοληθώ με κάτι τόσο δύσκολο, θα ασχοληθώ άλλη φορά. Α, μπορεί να έχει να κάνει και με μια παραρρωμητικότητα. Ε, δηλαδή, να ξεκινώ να κάνω κάτι, να έχω όλη την, τον ενθουσιασμό, αλλά να βγαίνει κάτι άλλο και μετά να το ξεχνάω. Μπορεί να έχει να κάνει με μια με δυσκολία στην προσοχή μου. Δηλαδή, ε, να έχω τόσα πολλά πράγματα να κάνω, που, που τόσα πολλά πράγματα που θέλουν την προσοχή μου, και να μην μπορώ να δώσω τον, την ίδια σημασία σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, η προσοχή μου να αποσπάται συνεχώς και έτσι να εμφανίζεται η αναβλητικότητα. Μπορεί να έχει να κάνει με έναν τραύμα που είχα σε σχέση με αυτό. Ε, ή ε, με έναν στοιχείο ότι ε, αυτό που θέλω να κάνω, η πρόθεση μου, ο στόχος μου, να είναι ασαφής και να μην το θέλω πραγματικά να έχω πει ρε παιδί μου ότι α, πρέπει να ξεκινήσω γυμναστήριο να πούμε. Αλλά να μην μου αρέσει το γυμναστήριο, να μην μου αρέσει να γυμναζόμαι. Και ενώ καταλαβαίνω ότι το έχω ανάγκη, επειδή δεν μου αρέσει και ίσως ο στόχος μου να είναι και ασαφής τι ακριβώς θέλω να πετύχω με αυτόν, να το αφήνω και να το αφήνω και να το αφήνω. Ή να φοβάμαι τη σύγκρουση, ή να φοβάμαι γενικότερα να μην έχω ε, καλή είναι η αντιμετώπιση, είναι η διαχείριση των συναισθημάτων μου. Οπότε, ότι με αναστατώνει να θέλω να το αφήνω πίσω μου. Έχω πει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να έχουν Ήτανε να κάνουν. Να είναι τα αίτια τη αναβλητικότητα. Ναι, ακριβώ. Είναι μια αποφευκτικότητα στην ουσία, μια αποφευκτικότητα πράξη. Ναι, ναι ακριβώ. Ή μπορεί και να έχω το άγχος τη αποτυχία. Ότι α, μπορεί να το ξεκινήσω, αλλά θα, θα αποτύχω γιατί δεν είμαι καλό σε αυτόν. Οπότε ας μην το ξεκινήσω ποτέ, τόσο ώστε να μην έχω αυτήν την, α, α, αυτόν το σενάριο μπροστά μου. Ε, γιατί θα λέω εντάξει είναι, είναι που δεν το ξεκίνησα και δεν το πέτυχα. Ενώ αν το δοκιμάσω θα πρέπει να αντιμετωπίσω α, το γεγονός ότι σίγουρα εγώ δηλαδή νιώθω ότι σίγουρα δεν θα, τα πετύ, δεν θα το πετύχω. Άρα ε, επί της ουσίας μιλάμε για το άγχος της αποτυχίας ή για το φόβο της αποτυχίας. Ναι. Άρα, το, η, προ, η, η, η υπόθεση που κάνει η κοπέλα, ότι επειδή όταν ήμουν έφηβος, είχα πάρα πολλά πράγματα να κάνω, είχα πολλές υποχρεώσεις για το σχολείο, για τα φροντιστήρια, και αυτό με κούρασε και με καταπίεσε. Και τώρα ως ενήλικας αντιδρώ ουσιαστικά με το να μην κάνω πράγματα, μπορεί να είναι valid, μπορεί να είναι μια υπόθεση. Μπορεί να είναι ένα τραύμα, το οποίο είχε ένα από την καιρών που ήταν έφηβη γιατί μέσα από, τέλος πάντων από, τη, από, τον τρόπο που χειρίστηκαν κάποια πράγματα ή το σχολείο, οι γονείς της και τα λοιπά, να, με, να, μην, να ένιωσε ίδια ότι μπορεί να τα καταφέρει να νιώσει μια ματέωση ή να, να, έχει, να, συγκρούστηκε με τους σημαντικούς άλλους, σε έναν τραύμα από εκεί και από εκεί ε, να μην ε, να, να αποφάσισε να αναβάλει κάποια πράγματα υποσυνείδητα, όχι συνείδητα. Δηλαδή, μέσα από την εμπειρία του κάποιο άνθρωπο μπορεί αν κάνει πολλή προσπάθεια και αυτή η προσπάθεια δεν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα ή φέρει αντίθετο αποτέλεσμα, υποσυνείδητα να υπάρχει μια αντίδραση και να λέει δεν θα κάνω τίποτα για να μην απογοητευτώ. Ακριβώς. Αν το κάνω... Οποίο μπορεί να είχε, αρχής να ήταν στα σχολικά της χρόνια ή στα... Ναι στα χρόνια του και Λυκείου. Αν κάνω, σίγουρα θα απογοητευτώ, γιατί είμαι πεπισμένο ότι αποκλείεται εγώ να τα καταφέρω. Άρα έχουμε εδώ και ένα κομμάτι χαμηλή αυτοεκτίμηση και κακή σχέση με τον εαυτό μα. Και υπερβολικά αυστηρή κριτική δική μα πάνω στο δικό μα εαυτό. Ναι, ακριβώ. Δηλαδή, ο εσωτερικευμένο είναι... γονέα που έχουμε μέσα μα είναι πολύ αυστηρό. Ναι. Ή μπορεί να έχουμε ένα θέμα με την οργανωτικότητά μα. Να μην οργανωνόμαστε, να έχουμε, να έχουμε, θέμα δηλαδή επιμέλειας των, των δουλειών που έχουμε να κάνουμε. Προγραμματισμού ε, και... κιόλα. Οργάνωση και, και προγραμματισμού. Ναι, οργά, οργάνωσης οργάνωση και προγραμματισμού. Οπότε να, να λέμε ναι, θέλω να το κάνω, ναι, να έχω ναι, όλη την καλή διάθεση να το κάνω, αλλά να με, να με βάζουμε ένα πρόγραμμα. Να είναι όλα στον αέρα, να μην σημειώνουμε τίποτα, να μην κρατούμε έτσι... Πώ είμαστε έβαζε... μερικέ πρακτικέ συμβουλέ. Εξαρτάται τώρα από τον λόγο που καθένα έχει αυτό το πρόβλημα. Ενώ είπαμε πολλού λόγου. Σίγουρα. Ναι, αλλά πρακτικά, κοίταξε, ουσιαστικά αν κάποιο αντιμετωπίζει θέμα δυσλειτουργικότητα στην καθημερινότητα του και πτώσει τη παραγωγικότητα και τη λειτουργικότητα του από την αναβλητικότητα, πρέπει οπωσδήποτε να το πάρει στη ψυχοθεραπεία αν αυτό. Δεν Ο θα γίνει μέσα από ένα βίντεο. Όπω και τίποτε, και υπάρχουν αρκετέ ασκήσει που μπορούμε να κάνουμε. Καταρχή, για να δούμε από πού πηγάζει αυτή η αναβλητικότητα. Ε, αν πηγάζει δηλαδή από αυτό που είπα, τον προγραμματισμό, την επιμέλεια, την έλλειψη προσοχή, που είναι κάτι άλλων αυτών, ή αν πηγάζει από έναν τραύμα, από έναν φόβο, ή γενικότερα από μια δυσκολία συναισθηματική φύσεω, ή αν πηγάζει γιατί έχω αυξημένα καθήκοντα και δεν έχω χρόνο. Ή αν πηγάζει γιατί έχω στόχους οι οποίοι δεν έχουν υπό, υπό, ε, υπόστρωμα να αυτοί οι στόχοι. Δηλαδή βάζω πολλούς στόχους αλλά δεν, δεν μπορώ να τους φέρω εις πέρας. Καταρχήν πρέπει να δούμε από πού ξεκινάει. Άρα κάνουμε μία μικρή αξιολόγηση, διερευνητική, για να δούμε γιατί ο άλλος είναι αναπληκτικός, ε, από πότε ξεκίνησε, ποια είναι η ιστορία αυτής της αναπληκτικότητας. Νομίζω ότι το κάνει το... αυτό είναι ο ψυχοθεραπευτής, ο, ο το... ψυχολόγος της το... συνεδρίας. Ναι. Ε. Και μετά, αφού εντοπίσουμε την αιτία που είμαστε αναβλητικοί, μπαίνουμε σε μια διαδικασία πόσες συνεδρίες θα χρειαστούν ή πώς θα δουλευτεί θεραπευτικά αυτό το κομμάτι, για να βοηθήσουμε το άτομο να ακάμψει λίγο αυτή την αναβλητικότητα. Mm. Ε, άρα, είναι κάτι που σίγουρα χρειάζεται να το δει, γιατί η αναβλητικότητα ε, μας φέρνει έτσι σε δύσκολη θέση ε, και απέραντι στους άλλους, γιατί μπορεί να περιμένουν από εμάς κάποια πράγματα και να βλέπουν ότι δεν ανταποκρίνομαστε ή μπορεί να α, ζητάνε από εμάς να ολοκληρώσουμε στον εργασιακό μας κομμάτι την εργασία μας και εμείς να είμαστε σε ένα χάο και να μην μπορούμε να. Η αναβλητικότητα σε πάει πίσω, δεν σε πάει μπροστά, είτε πρόκειται για εργασιακέ σχέσει, είτε για φιλικέ σχέσει, είτε για ερωτικέ σχέσει, είτε οποιαδήποτε προδο... διαπροσωπική σχέση, εφόσον δύο άνθρωποι συμπορεύονται και ο ένας από τους δύο κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και ο άλλος αναβάλει να τα κάνει σε παίρνει πίσω η αναβλητικότητα Σίγουρα. Άρα αυτό ε, να πω ότι είναι καλό να, ε, αν θέλουν οι φίλοι μας και οι φίλες μας που μας ακούνε, ε, να μπουν από πριν μια διαδικασία, να ψαχτούν λίγο γιατί συμβαίνει αυτό. Μπορούν να αναρωτηθούν από πότε ξεκίνησαν να είναι αναβλητικοί ή πώς κατάλαβαν ότι είναι αναβλητικοί. Είναι κάτι που τους το είπαν οι άλλοι, είναι κάτι που αναγνώρισαν ήδη, είναι κάτι που πραγματικά ε, τους έχει φέρει κάποιες δυσκολίες στη ζωή τους και ποιου είδου δυσκολίες τους έχει φέρει στη ζωή τους. Να κάνουν δηλαδή από μόνοι τους μια έτσι, αναμόχλευση των, των, δεδομένων που σχετίζονται με την αναβλητικότητα, να τα καταγράψουν και να πάνε αυτήν τη φορά πιο έτοιμοι στην θεραπευ στο θεραπευτή του στη θεραπευτρία του, έχοντας κάτω κάποια δεδομένα, για να μπορούν και όταν τους ρωτάει να έχουν κάποιες απαντήσεις να δώσουν και να είναι πιο οργανωμένοι, ούτως ώστε να γίνουν πιο γρήγορα οι αλλαγές και φυσικά να δουν την αναβλητικότητα ως έναν κομμάτι το οποίο σίγουρα χρειάζεται να το δουλέψουν και είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον να δουν τους λόγους που τους έχουν οδηγήσει σε εκείνη την κατάσταση, στην κατάσταση της αναβλητικότητας. Ίσως και το να πούμε ότι όταν επειδή μας αποφόρτωναν πολλά πράγματα στην εφηβεία αν είμαστε τώρα αναβλητικοί στην ενήλικη ζωή να είναι και έναν deflection, ένας τρόπος να φύγουμε τις ευθύνες από πάνω μας και να τις πάμε σε κάποιους άλλους. Μπορεί ναι. και να είναι σκέλα, μπορεί να, να είναι και μια απόκρουση ευθυνών. Η αποφυγή ευθύνων. Πολλά πράγματα μπορούν να είναι, να έχει να κάνει με την ευθυνοφοβία, να έχει να κάνει με την υπερφόρτωση, ναι, με την αίσθηση είναι ότι θέλω να είμαι πιο ελεύθερο, με την αίσθηση είναι ότι φοβάμαι να συγκρουστώ με τα συναισθήματά μου, με τι δυσκολίε μου, με την οργάνωση μου, με την επιμέλεια μου, με τον προγραμματισμό μου, με τη συγκέντρωση μου, με κατα... ενδεχομένω μια καταθλιπτική διάσταση, ο άλλο να μην είναι καλά ψυχολογικά και να μην θέλει να κάνει πράγματα. Πολλέ αναγνώσει μπορεί να έχει, γι' αυτόν και. Πάντοτε ε, απαντώντα τέτοιου είδου ερωτήματα πρέπει να, βρου, να βλέπουμε τον παράγοντα άνθρωπο, τον παράγοντα άτομο, και γι' αυτό η εισήγησή μου είναι να το παίρνει κανεί στη θεραπεία του. Σίγουρα από εδώ παίρνουν κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ, κάποια ψυχοεκπαιδευτικά κομμάτια, τα οποία του βοηθούν να αντιληφθούν ότι όντω η αναβλητικότητα είναι κάτι που χρειάζεται την προσοχή μα, που είναι σημαντικό να τη δούμε, υπό μια άλλη διάσταση πιο θεραπευτική αλλά από εκεί και πέρα εξατομικευμένα πρέπει να δουλευτεί αυτό το κομμάτι γιατί εξατομικευμένα είναι πιο σίγουρο ότι θα καταλήξουμε καταρχήν στην αιτία που μας οδήγησε σε, στην αναβλητικότητα και κατά δεύτερο στο να βρούμε και κάποιες συγκεκριμένες ε, θεραπευτικές προτάσεις που θα βοηθήσουν το άτομο να ε, να δουλέψει λίγο την αναβλητικότητα θα ήταν χρήσιμο στην προετοιμασία προτού πάμε να αναζητήσουμε βοήθεια από ψυχοθεραπεία να κάνουμε ένα journaling, δηλαδή να καταγράφουμε κάτω τους στόχους μας, τα βήματα που έχουμε να κάνουμε και μετά να καταγράφουμε τι επιτύχαμε, τι δεν επιτύχαμε, πώς νιώθαμε. Ναι, είναι η προετοιμασία για μένα το πιο σημαντικό βήμα είναι να δούμε το ιστορικό της αναβλητικότητας από που ξεκίνησε και από εκεί και πέρα να δούμε σήμερα, στο εδώ και τώρα μας που είμαστε σε αυτή την ηλικία και, θελ, και, και σε αυτήν τη φάση ζωής θέλουμε να εξετάσουμε την αναβλητικότητα, πού μας έχει παρεμποδίσει αυτή ε, και γιατί μας είναι τόσο σημαντική σε αυτήν τη φάση ζωής. Γιατί υπάρχουν άτομα που την έχουν καιρό την αναβλητικότητα. Υπάρχουν άτομα που μπορεί τώρα να, να γνωρίστηκαν μαζί του. ή τώρα που άκουσαν περί αναβλητικότητας να αναρωτήθηκαν και να είπα, υπαρέ... ρε, μήπως και εγώ που δεν κάνω αυτά που πρέπει και τα αναβαλώ συνεχώς, αυτό να μην είναι γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένος ή να μην είναι γιατί έχω πάρα πολλά καθήκοντα και πραγματικά δεν προλαβαίνω, ε, αλλά για άλλου λόγους, πιο ψυχολογικούς. Θα συμφωνούσε μαζί μου ότι αν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε κάτι και δεν υπάρχει εσωτερικό εμπόδιο από μέσα μας, όπως... Έναν αυτό σαν θα βρούμε τον χρόνο και τον τρόπο να το κάνουμε. Σίγουρα. Ε, πιστεύω ότι είναι θέμα αναπόφαση και προσωπική δουλειά που κάνει ο καθένα με τον εαυτό του. όλα τα άλλα είναι δικαιολογίε. Και γνώση των κινήτρων μα. Καλή γνώση των κινήτρων μα. Yeah. Δηλαδή, το θεραπή. καλή, γνώση μας. Ναι. καλή γνώση του εαυτού μα. Όταν γνωρίζουμε τον εαυτό μα, μπορούμε σε φάσει ζωή να αποφασίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτό το κομμάτι που με παίρνει πίσω, πρέπει να το δουλέψω. Mm. Και αν εστιάσω εκεί την προσοχή μου και έχω συνέπεια, ανταχτικότητα και θέλω πάρα πολύ να βοηθηθώ, ό,τι και να υπάρχει από κάτω, ό,τι υπόστρωμα είτε γενετικών, είτε τραυματικών, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη του ανθρώπου και στη δύναμη τη θέληση. Ε, απλά είναι να μην τα βάζει κάτω. Άλλοι έχουμε πάρα πολλά υποστρώματα, γιατί είναι πολύ περιπεπλεγμένη η κατάσταση των τραυμάτων μας, των δυσκολιών μας. Άλλοι πιο εύκολο, ε, αλλά όλοι μας αν προσπαθήσουμε, μπορεί να αργήσουμε, μπορεί να πάρει καιρό, αλλά σίγουρα θα βοηθηθούν. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμφωνεί και ο Λάκη, τον έχεις ακούσει. Ά, ωραία. Και, ναι, ναι. Συμφωνής, Λάκη, αλλά Λάκη μείνεις αναβλητικός. Μην είσαι αναπληκτικό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για μια υπέροχη αριστοτρίτη. Θα πούμε την επόμενη αριστοτρίτη, η οποία θα είναι και 29 Οκτωβρίου, είναι η επομένη τη Αργία, δεν είναι. Okay. Mm. Τρίμερον, κύριε Αριστονίκη, και έμαθα ότι θα διακοπεύσετε. Σα εύχομαι να περάσετε okay. καλά. Τρίμερο. Ναι. Δεν είμαστε θα διακοπεύσουμε, αλλά χρειάζεται. Ε, ναι. θα διακοπεύσετε από τι εργασίε σα και θα ξεκουραστείτε. Δεν αναβάλλετε πλέον την ξεκούρασή σα. Αυτό ε, Όχι, νομίζω. Ε. Δεν, δεν, είναι καιρό να μην την αναβάλλετε. <laughs> σα αγαπούμε πολύ.